Ονομάστηκε Ινδοευρωπαϊκή Μητέρα Γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα αρχίζει να μιλιέται στον ελληνικό χώρο από το 2000 π.Χ. Από άποψη όμως γραπτών μαρτυριών, η έναρξη της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας τοποθετείται 600 ολόκληρα χρόνια αργότερα, γύρω στο 1400 π.Χ. Σε αυτήν την περίοδο ανήκουν οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες σε ελληνική γλώσσα, οι πινακίδες της γραμμικής γραφής Β από την Γνωσό. Κείμενα επιγραφών σε ελληνικό αλφάβητο μαρτυρούνται πολύ αργότερα, τον 8ο π.Χ. αιώνα, όπως βλέπουμε στην επιγραφή από την Ινοχώη του Διπύλου που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει 4 κύριες περιόδους, χρονικά άνισες μεταξύ τους. Αρχαία ελληνική, από το 2000 με 1400 έως 300 π.Χ. Αλεξανδρινή κοινή, από το 300 π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Μεσαιωνική ελληνική, από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν μέχρι το 1821. Και νεότερη ελληνική, από το 1821 έως σήμερα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα, στηριζόμενη στην αντική διάλεκτο, συνεχώς εξελίσσεται προς απλούστερες μορφές που ήδη στην αρχή των χριστιανικών χρόνων την φέρνουν κοντά στη σημερινή μορφή της. Σε μία γλώσσα με αδιάκοπη γραπτή και προφορική παράδοση αιώνων είναι φυσικό οι πληροφορίες και οι γνώσεις μας για την παλιότερη γλώσσα να αντλούνται από δύο πηγές. Τα γραπτά κείμενα και τον ίδιο τον προφορικό μας λόγο. Όταν δαθήνα στα στεοδμή τους μόλις χώρος της έστεινα τφίδος προς εσχάτης όρηση γη των δειράδος καριστίας ιερός αλλάς νυν ουμός ονομάζει λεός. Στην προφορική ελληνική συναντούμε γλωσσικά φαινόμενα που δείχνουν τι συνέβαινε στην αρχαία μας γλώσσα. Η διατήρηση λόγου χάρη της προφοράς του αρχαίου ήττα ως «ε» στην ποντιακή διάλεκτο. Η λέξη νύμφη είναι «νύφε». Η προφορά των διπλών συμφώνων στην Κύπρο και σε δωδεκανησιακά ιδιώματα συνεχίζουν την αρχαία προφορά και διδάσκουν πώς ήταν τότε η γλώσσα μας. Άλλος, άλλος. Βασική πηγή για την αρχαία ελληνική προφορά είναι επίσης τα ελληνικά ιδιώματα της κάτω Ιταλίας και το ιδίωμα της Τσακονιάς που συνεχίζει μέχρι σήμερα την αρχαία λακωνική διάλεκτο. Πουλάτζι εμάχα τθοκουιδί, τζεμμερουτένι εμάχα, τα γίχανι εμά ζάχαρη, ποικίχανι εμά μόσκο, τζε από το μόσκο το περσού, τζε από την ηρωιδία, εσκανδαλίστε το κουιδί, τζε φίντζε μη τα ειδόνι. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ωστόσο ότι ως άκουσμα η αρχαία ελληνική διέφερε πολύ από τη σύγχρονη ελληνική. Ενόιδα ότι ουδένοιδα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Τα ενόικοι με εντέμοι. Τα ενίκο μη ενδύμου. Μην ξεχνάμε ότι και γλωσσικά, όχι μόνο ενοιολογικά και στο περιεχόμενο, αλλά και γλωσσικά, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση του δυτικού πολιτισμού και αποτελεί την αφετηρία των μεγάλων πραγματικά πτήσεων του ανθρωπίνου πνεύματος. Το να εγκαταλείψετε τη μελέτη των αρχαίων ελληνικών στα σχολεία θα είναι σαν να αποκόπτεστε εντελώς από τη δική σας κληρονομιά, για την οποία θα πρέπει να είστε πολύ περήφανοι, διότι η δική σας κληρονομιά είναι εκείνη που έχει συμβάλει αποφασιστικά στον πολιτισμό των άλλων λαών. Όποιος γνωρίζει την αρχαία γλώσσα μπορεί να καταλάβει, να ερμηνεύσει και να μάθει καλύτερα
τη νέα ελληνική γλώσσα, την σύγχρονη γλώσσα. Ο μεγάλος Κοραής θα πει, χωρίς την καλή γνώση της αρχαίας, όποιος επιχειρεί να ερμηνεύσει τη νέα, ή απατάται ή απατά. Ο δε Ψυχάρης θα πει κάτι το οποίο έχει μείνει από το ταξίδι του, όπου λέει σχετικά, πρέπει να σπουδάσουμε καλύτερα την αρχαία για να καταλάβουμε την ιστορική αξία της δημοτικής. Και ομολογεί ο Ψυχάρης, γράφω την κοινή γλώσσα του λαού. Όταν η δημοτική μας δεν έχει μια λέξη που μας χρειάζεται, παίρνω τη λέξη από την αρχαία και προσπαθώ να την ταιριάξω με τη γραμματική του λαού. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαία μας γλώσσα, που είναι, που πρέπει να είναι, παράλληλα με τη ζωντανή, πλούσια, εκφραστική, σύγχρονη δημοτική γλώσσα, πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Ελίτης, το στήριγμα και το καμάρι μας. Μου εδόθηκε να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια, χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή φαινομενικά διάσταση αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου, που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ, αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαπφό ή ένας Πίνδαρος, παραδείγματος χάρη. Στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω, ούτε ένας που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η νέα ελληνική ποίηση. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του ομήρου. Μονάχη εύνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του ομήρου. Μουσική.